γαμώτο, γιατί μου ξανά τους φλόρους. Βλέπω, δεν θα γίνεις φλόρος. Δε. Βρέθηκε η λύση. Έχω κάτι σιδί εδώ πέρα που θα σε βοηθήσουν. Ω πάπα, ρέμισε, λάθος ήταν αυτό, λάθος, γράψε λάθος, εντάξει, ρέμισε, ήρεμα. Αυτά τα ζητήματα θα σε βοηθήσουν. Γρήγορα, βάλ τα σε οθή και θα δεις τι θα κάνουν. Ναι, έγινε ο καλύτερος παίκτης του κόντρα στράικ στον κόσμο. Αχ, με σκότωσαν, γιατί έχασα μου τα κόρη στο σκορ. Όχι, ρέμισε. Αυτά δεν είναι παιχνίδια φλόρους. Αυτά είναι παιχνίδια μάγκες. Ναι, μόλις πήρα το πρώτο μου level, στα μικρά μου πόνι. Μπράβο, βλέπω, βελτιώνεσαι. Και βελτιώσες και το πόδι σου. Μπράβο, καλή προσπάθεια. Μαστευόμενε, τι μουσική ακούς? Hard rock και heavy metal. Όχι, μαστευόμενε. Αυτή δεν είναι μουσική για φλόρους. Αυτή είναι μουσική για μάγκες. Άω κάτι άλλο. Έτοιμο. Βλέπω μια πολύ μεγάλη βελτίωση. Ναι. Τι έγινε φίλε μου, τι μουσική ακούς τώρα? Α, ωραία! Εσύ μια μέρα θα πας πολύ ψηλά. Πρώτα, πρέπει να βελτιώσεις το ντύσιμό σου. Και πρώτα απ' όλα, όπως φαίνεται, τα παπούτσια σου είναι πολύ για μάγκες. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Όμως, τώρα στο δεύτερο στάδιο. Πρέπει να βελτιώσουμε τα παντελόνια σου. Α, πολύ ωραία. Τώρα όμως, πρέπει να αλλάξεις την μπλούζα σου. Να, πολύ πιο φλόρικη. Ωραία με την μπλούζα. Τώρα βγάλε το καπέλο σου. Ωραία. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα μαλλιά σου. Πολύ ωραία τα μαλλιά. Και τώρα πρέπει να βελτιώσεις το βλέμμα σου. Τώρα μου φαίνεται ότι είσαι τέλειο. Και ειδού τα αποτελέσματα των συμβουλών μου. Σε ευχαριστώ, Μαστερούλη. Τίποτα, φίλε. Και τώρα είσαι ο πιο φλόρος που υπάρχει.